Γεια σας αγαπημένοι μου, είμαι η Μέλη Λιπέου και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις πανάνες και τι κάνουμε το καλοκαίρι. Είναι κάτι που μου ζητήσατε πάρα πολύ, γιατί όλοι προσπαθούμε το χειμώνα να προστατευτούμε και να κάνουμε θεραπείες για τις πανάδες, αλλά το καλοκαίρι τι κάνουμε. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο έξυπνους τρόπους για να προστατευτούμε από τις πανάδες το καλοκαίρι. Τι πρέπει να φορέσουμε, τι θεραπείες επιτρέπεται να κάνουμε, πώς τελικά μπορούμε να γλιτώσουμε ή να μειώσουμε τις πανάδες ώστε να μην γίνουμε σαν πατς το χειμώνα. Φυσικά μας αρέσει ο ήλιος, ζούμε στην Ελλάδα, άρα δεν θέλουμε να τον αποφύγουμε τελείως. Πρέπει όμως να προστατευτούμε, γιατί ξαφνικά γεμίζουμε σημάδια και δεν μας αρέσει. Τι είναι λοιπόν αυτά τα συστατικά, ποια είναι και τι θεραπείες επιτρέπεται να κάνουμε το καλοκαίρι. Ας πούμε πρώτα τι είναι οι πανάδες. Οι πανάδες είναι δυσχρωμίες που υπάρχουν πάνω στο δέρμα μας και βγαίνουν γιατί η μελανίνη σε κάποια από τα κύτταρά μας παράγεται περισσότερο. Και αυτό μπορεί να συμβεί είτε επειδή δεν αντέχουμε πολύ στον ήλιο, αλλά μπορεί να συμβεί επειδή κάναμε ακμή και άρα κάναμε φλεγμονή και η φλεγμονή μετά έγινε πανάδα, σημάδι, ή γιατί απλά οι ορμόνες μας κάποια στιγμή πάθανε ένα σοκ και έτσι έχουμε και ορμονικά εξαρτώμενες πανάδες. Και όλα αυτά πρέπει να τα σώσουμε εμείς. Χωρίς να θέλω να σας φοβήσω, θα σας πω ότι από τη στιγμή που δημιουργηθούν οι πανάδες θα χρειαστούν 1 με 2 χρόνια για να μην ξανακάνετε στο ίδιο σημείο πανάδες. Άρα σκεφτείτε ότι η προστασία που θα κάνετε το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντική για τη μετά διάρκεια και οπτική του δέρματός σας. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι αν βάλει αντιλιακή και δεν αφήσει το δέρμα του χωρίς αντιλιακή προστασία, θα προστατευτεί από τις πανάδες. Είναι αυτό αλήθεια? Τότε γιατί εμείς βλέπουμε το Σεπτέμβριο ανθρώπους που φοράγαν συνέχεια αντιλιακή και μάλιστα 50 να έχουν γεμίσει πανάδες? Είναι κάτι λοιπόν που έχει καταρριφθεί από όλους. Δεν είναι μόνο η αντιλιακή προστασία που πρέπει να βάλουμε. Γι' αυτό και βγήκανε πάρα πολλά προϊόντα, θα τα βρείτε στην αγορά, που έχουν brightening μέσα συστατικά. Δηλαδή συστατικά που βοηθάνε να βγει λαμπερό δέρμα, όχι να ασπρίσει, όχι να λευκάνει. Τα καλοκαιρινά συστατικά δεν είναι για λεύκανση, είναι για να μην κάνετε μεγάλη παραγωγή μελανίνης. Υπάρχουν λοιπόν συστατικά που μπορούμε να έχουμε μέσα στις κρέσμες μας ή στα προϊόντα μας και να περιορίζουν τη μελανίνη. Πάνε δηλαδή και κάνουν ένα φραγμό μέσα στο δέρμα, ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να μην επηρεάζει τόσο πολύ ένα από τα συστατικά, ένα ένζυμο που πηγαίνει και διεγείρει τη μελανίνη. Είναι καταπληκτικά. Τα έχω δοκιμάσει, ξέρω. Ένα από αυτό λοιπόν είναι η ρεσβερατρόλη. Ένα άλλο είναι η αρμπουτίνη, η βιταμίνη Ε, αλλά αντίστοιχα και η καντέλα ασιάτικα. Όλα αυτά σαν συστατικά, αυτό που κάνουν είναι να περιορίζουν τη φλεγμονή στο δέρμα και άρα η μελανίνη να μην διεγείρεται. Αν δεν βάλουμε τέτοιου είδους προϊόντα στο πρόσωπό μας το καλοκαίρι, όση αντιλιακή προστασία και να βάλουμε, οι πανάδες θα γίνουν. Το ότι θα φορέσουμε τέτοια προϊόντα, τέτοια συστατικά, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε πανάδες. Γιατί αν είναι ορμονικά εξαρτώμενες και πάλι μπορούν να γίνουν. Αλλά θα γίνουν το λιγότερο δυνατό και έτσι μετά, είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε μετά το καλοκαίρι, θα μπορούμε με θεραπευτική αγωγή να τις διώξουμε. Μία άλλη μεγάλη ερώτηση που μου την κάνετε πάρα πολύ είναι αν πρέπει να κάνουμε καθαρισμούς αλλά αντίστοιχα και θεραπείες λεύκανσης μέσα στο καλοκαίρι. Φυσικά και πρέπει. Δηλαδή, πάρα πολύ σημαντικό είναι να διώξουμε με φιλικό τρόπο τα νεκρά κύτταρα από το δέρμα, όχι με σκληρό τρόπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε dermabrasion, θα κάνουμε καθαρισμό με νερό. Να φεύγουν τα νεκρά κύτταρα για να μπορούμε να βάζουμε τα συστατικά που θα μας προστατεύσουν. Αλλιώς δεν περνάνε. Ένα από αυτά τα συστατικά είναι το ασκορβικό οξύ, που ναι, επιβάλλεται να μπει το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να προσέχουμε τη συγκέντρωσή του. Άρα δεν το δίνουμε εύκολα σε προϊόντα, σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Όμως στο Ινστιτούτο οι θεραπευτικές αγωγές γίνονται με βιταμίνη C. Η βιταμίνη C θα φροντίσει να περιορίσει την προσρόφηση που θα έχετε από την ηλιακή ακτινοβολία και αντίστοιχα να προστατεύσει το δέρμα έτσι ώστε να μην διεγερθεί πολύ η μελανίνη. Και ναι, επιβάλλονται να γίνουν τέτοιες θεραπευτικές αγωγές μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί πώς αλλιώς θα έχουμε ωραίο δέρμα? Και μην ξεχνάτε, ωραίο δέρμα σημαίνει υγιές δέρμα. Γιατί έχουμε πει, ομορφιά και υγεία
πάνε πάντα μαζί. Δηλαδή, ένα δέρμα που έχει πολλές πανάδες, εκ των πραγμάτων, τα κύτταρά του δεν λειτουργούν καλά. Κάποια κύτταρα υπερλειτουργούν και αυτό που κάνουν είναι να παράγουν μελανίνη. Εκεί που θα μπορούσαν να παράγουν κολαγόνο, ελαστίνη, να έχουμε ένα σφιχτό και ωραίο δέρμα. Άρα, μην βάλουμε τους στρατιώτες του δέρματός μας να παράγουν μελανίνη, ας παράγουν τίποτα άλλο. Σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, μάθαμε τι σημαίνει προστασία και ποια είναι τα συστατικά που μας προστατεύουν το καλοκαίρι το δέρμα μας από τις πανάδες και γιατί πρέπει να τα βάλουμε. Αν λοιπόν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να παρακολουθείτε τέτοια βίντεο, τότε θέλουμε πάρα πολύ να γραφτείτε στο κανάλι μας, στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook, γιατί από εκεί θα μπορούμε να επικοινωνούμε, αλλά και να μαθαίνω τι ακριβώς θα θέλετε να πούμε στα επόμενα βίντεο. Γιατί το σημαντικό είναι να παίρνετε την πληροφόρηση που εσείς θέλετε.